τα περί επενδύσεων και τι θα αποφέρουν και πόσα εργατικά χέρια και τι χρήματα θα μας δώσουν, τα έχουμε δει και τα έχουμε διαπιστώσει και από άλλες επενδύσεις και στην κεντρική Κέρκυρα. Και δεν ήταν τα παραμύθια τα οποία μας πούλαγαν οι εταιρείες, όπως κατανοείτε αγαπητοί συμπολίτες, οι εταιρείες πουλάνε το δικό τους, τη δικιά τους οπτική αν θέλετε, για να μην το πω παραμύθι, προκειμένου να έχουν, διότι έχουν κανονίσει ένα πλάνο που λέει ότι τόσα κέρδη θα βγάλουμε από εκεί. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο ερημίτης είναι έτσι ή αλλιώς. Μας ενδιαφέρει όμως εμάς, ενδιαφέρει τους Κερκυραίους, ενδιαφέρει τους Κασοπίτες, οι οποίοι πράγματι το ζούνε και όχι σήμερα με το σημερινό Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, αλλά ήδη από την κοινότητα των Σινιών, το Δήμο Κασοπαίων, που θυμάμαι εγώ και τα λοιπά, είχαν κάνει μεγάλο αγώνα να συντηρήσουν και τα μονοπάτια και βεβαίως και να προχωρήσουν παρακάτω και να κάνουν μία άλλη πρόταση φυσικής, ενός φυσικού πάρκου, το οποίο και η οικονομική ζωή θα έδινε και θα ανάπτυσε και περισσότερο τις ίδιες επενδύσεις οι οποίες υπάρχουν στον ευρύτερο χώρο. Εγώ σύμβουλος είμαι και το βλέπω. Τι θα απαντήσουμε στο χαρτί που μας στέλνει το Υπουργείο και πώς πρέπει να απαντήσουμε. Εγώ είμαι της εξής άποψης, ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κάθε φορά με το αυτό το οποίο θέλουν να τους απαντήσουμε. Και βλέπουμε και το πολιτικό bullying, πολιτικό το οποίο γίνεται και κεντρικά από κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης. Γεωργιάδης και πάει λέγοντας. Bullying πολιτικό γίνεται σε βάρος και του Δημάρχου. Κύριε Δήμαρχε, δηλαδή θα τα πούμε με απειλητικό τρόπο. Δηλαδή, πράγματα, επειδή μιλάμε για δημοκρατία. Για μένα δημοκρατία είναι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει καταρχήν εάν θέλει αυτή την επένδυση ή όχι. Όλα τα άλλα, αν είναι τα υψόμετρα καλά ή κακά, ή αν η υπηρεσία, εγώ πιστεύω μια χαρά έκαμε η υπηρεσία τη δουλειά της, δεν είναι εκεί το θέμα, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα πολιτικό. Θέλουμε την επένδυση ή δεν τη θέλουμε? Εγώ λέω δεν τη θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σαμοήλ.